Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Από κοντινή απόσταση και στην πλάτη βλήθηκε ο άτυχος 43χρονος πατέρας 4 παιδιών στο Βαμβακόπουλο που δολοφονήθηκε εν ψυχρό έξω από την επιχείρησή του. Η ανακοίνωση της οικογένειας του αδικοχαμένου Κώστα Κατσουλάκη είναι αιχμηρή και ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις φερόμενες κτηματικές διαφορές θύματος και θήτη. Ο κύβος ερήφθηκε, αυτή τη φορά μοιάζει να είναι οριστικό. Η έδρα του ΕΝΙΣΑ απομακρύνεται από την Κρήτη και μεταφέρεται στην Αθήνα. Τα ερωτήματα μάλιστα φουντώνουν για το αν η απόφαση θα σημάνει και το τέλος του Ευρωπαϊκού Σχολείου που λειτουργεί στο Ηράκλειο. Περισσότερες μέρες ξεκούρασης κερδίζουν τη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές και αυτό διότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κλειστά αύριο Τετάρτη ενόψει εκλογών των εκπαιδευτικών, ενώ τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν και τέλη Μαΐου λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.